Κύριε Χριστίδη, γεια σας. Είστε ο παραγωγός και σκηνοθέτης της πολύ όμορφης ταινίας, του απόλυτου έργου των γιορτών, όπως το λένε πολλοί, την ομορφότητα χριστουγεννιάτικη ιστορία του Χόφμαν, τα Χριστούγεννα του Καριοθράφστη. Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το έργο που θα παιχτεί εδώ στο νησί μας την ΕΚΟ την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στο Κινηματοθέατρο Ορφέας. Είναι πραγματικά ακριβώς όπως τα λέτε, δηλαδή πρόκειται για την αμιγώς χριστουγεννιάτικη ιστορία που όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε, όλοι έχουμε ακούσει τις μουσικές αυτής της παράστασης, τις υπέροχες μουσικές του Τσαϊκόφσκι. Είμαστε πολύ περήφανοι που καταπιανόμαστε με ένα τέτοιο σημαντικό έργο και η διασκευή που έχει γίνει από το Φώτη το Σπύρο είναι εξαιρετική πραγματικά, γιατί έχει μεταφερθεί στη σύγχρονη εποχή αλλά κρατώντας τις κλασικές αξίες που προβάλλονται στην ιστορία του Καριοθράφστη. Όλο αυτό ντυμένο φυσικά με τη μουσική του Τσαϊκόφσκι. Είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία γονείς και παιδιά να δουν μια πραγματικά αξιόλογη παράσταση με πολύ όμορφες μουσικές. Την συγκεκριμένη παράσταση την ταξιδεύουμε και την παρουσιάζουμε σε όλη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη. Είναι μεγάλη μας χαρά που θα βρισκόμαστε στην ΚΟ. Είναι ένα νησί που η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είχαμε κάνει προσπάθειες να έρθουμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, αλλά είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία και μας τη δίνει πολύ ωραία ο Δήμος του νησιού. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε σε εσάς τις 30 του μήνα. Τα Χριστούγεννα του Καριοθράφστη είναι ένα έργο φαντασίας και πραγματικότητας. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό το οποίο το κάνει ξεχωριστό και διαχρονικό, μιας και είναι μια ιστορία η οποία έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους? Θα έλεγα ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό, κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι δείχνει, γιατί δεν μαθαίνει, δείχνει, σε γονείς και παιδιά πόσο σημαντικό είναι να ονειρευόμαστε. Και λέω δεν μαθαίνει γιατί όλοι το έχουμε μέσα μας το όνειρο και την τάση μας να ονειρευόμαστε. Απλά κάποιες φορές το ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν αυτή η παράσταση μας το υπενθυμίζει. Μας λέει πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να φτιάχνουμε τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε και να δημιουργούμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πλούσιο σε συναισθήματα, με πολύ μουσική, χορό και δράση. Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία θέλει να περάσει μέσα από την χριστουγεννιάτικη αυτή ιστορία? Είναι αυτό ακριβώς ουσιαστικά. Είναι ένα ταξίδι. Είναι αυτό που σας είπα σε σχέση με το να ονειρευόμαστε. Αυτό είναι το βαθύτερο και το πιο σημαντικό μήνυμα που περνάει αυτή η παράσταση. Είναι το ταξίδι ενός παιδιού μέσα σε ένα όνειρο που περνάει από κάποιες διαδικασίες και ουσιαστικά ενηλικιώνεται συναισθηματικά και παίρνει τα πράγματα στα χέρια του συναισθηματικά. Υπάρχουν διαδραστικά στοιχεία στην παράσταση? Ναι, βεβαίως. Φυσικά. Υπάρχουν αρκετά σημεία που συμμετέχει το κοινό και μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους το ότι ακριβώς αυτά τα σημεία και όχι σε άλλα, γιατί πολλές φορές τυχαίνει σε παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά και όλη την οικογένεια να δημιουργείται πολύ εύκολα ένα χάος μεταξύ κοινού και παράστασης. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί τα συγκεκριμένα σημεία που είναι πλεγμένα για να έχει συμμετοχή και διάδραση το κοινό παραμένουν αυτά. Το οποίο σημαίνει ότι πραγματικά το κοινό επικοινωνεί πολύ καλά με τους ηθοποιούς. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Χριστίδη, να δώσουμε λοιπόν ραντεβού την Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 στον κινηματογράφο Ορφέας. Έτσι, για να σας απολαύσουμε, να απολαύσουμε αυτή την πραγματικά μοναδική ιστορία των γιορτών, το Χριστούγεννο του Καριοθράφστη. Να είστε καλά. Θα χαρούμε πολύ.